Απροσδόκητη πτώση στις πωλήσεις πρώτου τριμήνου εμφάνισε η Σουηδική Ericsson, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αδύναμης ζήτησης στη Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία, και με την καλή πορεία σε Κίνα, Μέση Ανατολή και Λατινική Αμερική να μην είναι αρκετή για να αντιστρέψει την κατάσταση. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο ανακοίνωσε καθαρά κέρδη στα 2,12 δισεκατομμύρια κορώνες έναντι 1,21 δισεκατομμυρίων πριν από ένα χρόνο, όταν τότε η εταιρεία είχε δαπάνες 1,8 δισεκατομμυρίων για την αναδιάρθρωσή της, κυρίως μέσα από περικοπές θέσεων εργασίας. Όπως δήλωσε ωστόσο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ericsson στο CNBC, τα αποτελέσματα ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα. It was as expected. Of course, you never want to have a decline in revenue, but it was very much expected. And the same goes for Japan, where we also talked already in the Q3 last year about the lower activity. Οι πωλήσεις του ομίλου υποχώρησαν στα 47,5 δισεκατομμύρια κορώνες εναντί εκτιμήσεων για πωλήσεις 51,8 δισεκατομμυρίων, ενώ στη Βόρεια Αμερική, τη μεγαλύτερη αγορά της, στην οποία κατέγραψε το 1 τέταρτο του τζίρου της το 2013, τα έσοδα υποχώρησαν κατά 23%. Η διοίκηση της Ericsson, ωστόσο, είναι αισιόδοξη για το υπόλοιπο της χρονιάς. What we also are saying is that with the current visibility and the awarded contracts that we have, when we look into the second half, we believe we gradually will have an impact on sales in the second half on mobile infrastructure. Στον απόϊχο των ανακοινώσεων, η μετοχή της Ericsson ξεκίνησε με πτώση άνω του 5% στη συνεδρίαση της 23ης Απριλίου.